Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι τα νέα της πόλης, η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Θα είμαστε και σήμερα κοντά σας για το επόμενο δίωρο, προσπαθώντας να σας παρουσιάσουμε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Και ξεκινώ έτσι, γιατί αν αρχίσουμε ξανά να μιλάμε περί προσέγγισης της επικαιρότητας, έχω την αίσθηση ότι μάλλον περισσότερο ανησυχία και προβληματισμό θα... ξανά έχουμε έτσι όλοι μπροστά μας. Οπότε ξεκινάμε με εκδηλώσεις, θα συνεχίσουμε με εκδηλώσεις και φυσικά και η πολιτική επικαιρότητα σήμερα θα παρουσιαστεί μέσα από την εκπομπή των ημερών. Καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε στην ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου το Διευθυντή της ΦΕΚ, τον κύριο Πασχάλη Ξανθόπουλο. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε. Καλή σας μέρα. Μία σειρά από εκδηλώσεις ξεκινούν για μία ακόμη φορά, θα μου πείτε και πότε σταμάτησαν. Είναι όμως συντονισμένες και προγραμματισμένες για το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές Ιουνίου, και περιλαμβάνουν, τα λέω πολύ πολύ σύντομα, ο κύριος Πασχάλης Ξανθόπουλος θα τα εξειδικεύσει και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ξεκινώ λοιπόν με το 12ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου στην Ξάνθη για τους φίλους του κινηματογράφου. Από την Τετάρτη 25 του μήνα ξεκινούν οι παραστάσεις, μέχρι και την Κυριακή 29 Μαΐου θα έχουμε την δυνατότητα να παρακολουθήσουμε σπουδαία έργα. Στη συνέχεια είναι μια συνεργασία της ΦΕΚΣ με το βιβλιοπωλείο Πυργελή και τη Μουσική Βιβλιοθήκη Ξάνθη Σόνια Θεοδωρίδου, όπου στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μία σειρά είτε από μουσικές εκδηλώσεις είτε από βιβλιοπαρουσιάσεις, και έχουμε και θέατρο αρχές Ιουνίου, μία παράσταση την οποία φιλοξενεί η ΦΕΚΣ. Κύριε Ξανθόπουλε, να ξεκινήσουμε από τον κινηματογράφο, ο οποίος έχει και τους φίλους του, έτσι. Ναι, ναι, τώρα είμαστε ακόμα μια φορά χαρούμενοι, γιατί διαζώσει πια από δύο χρόνια και το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου ξανασυνεχίζει, είναι το 12ο φεστιβάλ και έχουμε έτσι την χαρά και την τιμή με τη συνεργασία που έχουμε με το Ινστιτούτο Θερβάντης και το Ισπανικό Προξενείο να φιλοξενούμε στη Ξάνθη ταινίες που έχουν στην ταινιοθήκη τους και μας τις παραχωρούν για να μπορούμε να τις προβάλλουμε στο κοινό της περιοχής μας. Έτσι είναι μια σειρά ταινιών που έχουν νομίζω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε παρουσιάσει και παλιότερα τον Μπερλάγκα, έναν πολύ σπουδαίο Ισπανό σκηνοθέτη, οπότε τώρα η ταινιοθήκη του Θερβάντες έχει στην κατοχή της άλλες δύο ταινίες, οπότε τις συμπεριλάβαμε και αυτές στο πρόγραμμα και νομίζω ότι το ισπανόφωνο κοινό από τη μία θα μπορεί να ακούσει ακόμα περισσότερα για τη γλώσσα που αγαπάει, τα ισπανικά, και βέβαια για όλους εμάς τους φίλους του κινηματογράφου. Υπότιτλοι. Θα έχει και υπότιτλοι. Παρακαλώ. Θα έχει και υπότιτλους, δεν είναι. Όσοι δεν ξέρουν, παρακολουθούν τις ταινίες, το ξέρουμε αυτό. Έτσι, όσοι δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, έχει και υπότιτλους. Μπορούμε άνετα να παρακολουθήσουμε την ταινία. Και εμπιστευόμαστε και τον Πασχάλη τον Ξανθόπουλο, ο οποίος είναι σκηνοθέτης ο ίδιος και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις δεξιότητες των σκηνοθετών, έργα των οποίων παρουσιάζονται σε αυτά τα φεστιβάλ. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον με αυτά τα φεστιβάλ που κάνουμε και τις συνδιοργανώσεις με τα Ινστιτούτα, τόσο το Θερβάντες, το Ιταλικό, το Αμερικανικό και λοιπά, το Γερμανικό, το Γκέτε, είναι ότι μπορούμε να δούμε ταινίες που δεν μπορούμε να τις δούμε ούτε στην τηλεόραση ούτε στον κινηματογράφο. Είναι παραγωγές οι οποίες έχουν βγει από τις χώρες. Κάποιες τη χάνουν πολύ μεγάλη εμπορική παρουσίαση, αλλά πολλές είναι αυτές οι οποίες εκπροσωπούν σαφώς δημιουργούς της χώρας, έχουν ένα ειδικό ενδιαφέρον και νομίζω ότι οι λέσχες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, μπορούν να παρουσιάζουν αυτές τις δουλειές για να τις παρακολουθούν οι φίλοι σε όλο τον κόσμο. Και αυτό κάνουμε και εμείς εδώ, οπότε το πρόγραμμα ξεκινάει την Τετάρτη 25 του μηνός, κάθε μέρα στις 9 η ώρα εδώ στο μουσείο. Μπορεί να παρακολουθείς κανείς ως την Κυριακή μια σειρά από ταινίες που έχουν έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως είπα, και ενδιαφέρον για τους Ισπανόφωνους, όπου θα απολαύσουν τη γλώσσα μέσα από τις ταινίες αυτές. Έχει έτσι ένα διπλό χαρακτήρα πάντα. Και βέβαια μετά ο κινηματογράφος των δημιουργών θα παρουσιάσει μια ακόμα εξαιρετική ταινία του Άκη Κουαρισμάκη. Εδώ είναι νομίζω ένα άλλο ενδιαφέρον. Η Λέσχη κοιτάζει να δει ταινίες που είναι πάλι ιδιαίτερες και δεν προβάλλονται στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση. Έχει μια εξαιρετική ταινία, Φώτα στο Σούρουπο, που είναι ουσιαστικά και το κλείσιμο κατά κάποιο τρόπο μια τριλογία ανθρώπων που ζουν στις μεγαλοπόλεις, αλλά δεν αργεί νομίζω να φτάσει και σε εμάς.
παρουσιάζοντας τα στοιχεία της μοναχικότητας και της μοναξιάς των ανθρώπων και το πώς επιβιώνουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Είναι μια εξαιρετική ταινία και νομίζω ότι θα κλείσει όμορφα και το φεστιβάλ και το καλοκαίρι η προβολή αυτή. Και όπως είπατε, το κομμάτι με το βιβλίο είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ΦΕΞ, οπότε σχεδόν κάθε εβδομάδα γίνεται μια παρουσίαση μιας νέας ή παλαιότερης δουλειάς φιλοξενώντας συγγραφή στην περίπτωση. Προηγούμενη εβδομάδα είχατε το ΧΡΑΚ. Ναι. Και τώρα θα φιλοξενήσουμε το συναρπαστικό ταξίδι, την «Η αλήθεια», όπως λέγεται, ένα συναρπαστικό ταξίδι στις 8 ανθρώπινες ανάγκες του Νικόλα Σμυρνάκη. Οπότε με ένα καφέ, χυμό, μπυρίτσα στην κονσέρβα στις 7 η ώρα την Τετάρτη 25 Μαΐου θα είναι καλεσμένοι όλοι για να... Τι ώρα θα γίνει παρουσία? 7 η ώρα. 7 η ώρα το απογευματάκι, Τετάρτης. Ναι. Οπότε θα συνομιλήσουμε με το συγγραφέα, θα μας υπογράψει βιβλία και νομίζω ότι θα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον απόγευμα για όλους μας για να συνεχίσουν στη συνέχεια όσοι θέλουν στις 9 να παρακολουθήσουν και την ταινία. Ναι, την πρώτη ταινία του φεστιβάλ. Να πω το εξής, κύριε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Ξανθόπουλε. Δίνεται η δυνατότητα με αυτή την συνεργασία, είναι η Μουσική Βιβλιοθήκη, είναι το Βιβλιοπωλείο Πυργελή και η ΦΕΞ που συνδιοργανώνουν, να γνωρίζουμε από κοντά και νέους δημιουργούς, νέους συγγραφείς. Και καθιερωμένους ήδη, αλλά και νέους ανθρώπους, οι οποίοι είναι φέρελπις έτσι, συγγραφείς για τα δεδομένα της χώρας. Και έχω την αίσθηση ότι αυτό είναι το πιο έτσι, ουσιαστικό σε αυτή σας τη συνεργασία, κύριε Ξανθόπουλε. Νέα παιδιά, νέοι δημιουργοί, αλλά με εξαιρετική δουλειά. Η ΦΕΞ θα πρέπει να είναι ένα σκαλοπάτι όπου μπορεί να βοηθά να ανεβαίνουν, να παρουσιάζουν τη δουλειά τους άνθρωποι, οι οποίοι είναι... Ναι, εντάξει, απλώς το λέω, έτσι. Πολλές φορές είμαστε, αυτό είναι σημαντικό, αλλά θέλει υπομονή και αυτό το έχει ΦΕΞ, κλείνει φέτος τα 70 της χρόνια. Ναι. Όπου άνθρωποι που πρωτοπαρουσίασαν δουλειές τους εδώ πέρα, σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική για το έργο. Γι' αυτό το λέω. Παρακολουθώντας αυτή την πορεία, το έχει αποδείξει ΦΕΞ. Θέλει υπομονή, θέλει επιμονή σε κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το κερδίζεις με το πέρασμα των χρόνων και η ΦΕΞ ευτυχώς το έχει κατορθώσει να το κάνει. Και δεν τυχαίες οι παρουσιάσεις, να πω αυτό έτσι. Ακριβώς. Και τώρα, μέσα πάλι σε αυτό το πλαίσιο, φιλοξενούμε στην Ξάνθη μας την πολιτική ρίζη εδώ και χρόνια η Γλυκερία η Μπαζδέκη. Είναι μια εξαιρετική. Συγγραφέα, ελπίζω ότι οι ξανθιώτες τη γνωρίζουν και διαβάζουν τα βιβλία της. Οπότε, όταν η ομάδα θεάτρου από τον 5ο στίχο και όλα Σφάλτσι, μια ομάδα που έχουν σπουδάσει στη Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό Θέατρο, στις σχολές, δραματική σχολή της Θεσσαλονίκης, μας ζήτησαν να παρουσιάσουν στην πόλη μας την παράσταση «Οι Κόρες». Φυσικά και δεχτήκαμε. Και το σκεπτικό μας είναι και γίνεται η ανακοίνωση και από τώρα. Όσοι θέλουν μπορούν να κρατήσουν θέσεις και να μπορέσουμε να πείσουμε την ομάδα. Έχουμε την παράσταση που θα γίνει εδώ στην Ξάνθη στις αρχές του... 4 Ιουνίου. 4 Ιουνίου και αν υπάρξουν πολύ μεγάλη συμμετοχή θα πάμε και θα τους κρατήσουμε και για την επόμενη. Γι' αυτό και... Από τώρα έτσι, πρέπει να δηλώνουμε από τώρα συμμετοχή. Ναι, γιατί είναι ο χώρος με 100 θέσεις, είναι μια σκηνή η οποία νομίζω δίνει τη δυνατότητα να απολαύσει κανείς μια τέτοιες παραστάσεις. Και πιστεύω ότι το έχουμε κάνει και παλιότερα πριν COVID, ας πούμε, όπου έχει ενδιαφέρον οι θείασοι να μένουν παραπάνω στην πόλη μας και να γνωρίζουν την πόλη μας και να δημιουργούμε έτσι ένα ενδιαφέρον πλαίσιο συνεργασίας στη συνέχεια. Αλλά και για τον κόσμο, ώστε μπορεί να τους παρακολουθεί και να, αν κάποια μέρα είναι λίγο δύσκολη για κάποιον, να μπορεί να έρθει την επόμενη. Οπότε, αν όσοι ενδιαφέρονται και νομίζω ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο να βρεθούν, θα το ευχαριστηθούν, θα το απολαύσουν και θα γνωρίσουν και μια ακόμη δουλειά της Γλυκερίας της Μπαζδέκη από μια εξαιρετική πειραματική ομάδα του θέατρου από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι τώρα παίζουν στην Αθήνα. Θα βρίσκονται εδώ λοιπόν. Το ίδιο έργο παρουσιάζουν στην Αθήνα, τις Κόρες της Γλυκερίας. Ναι, το ίδιο έργο. Οπότε ήδη είχαμε κλείσει, 4 Ιουνίου θα βρίσκονται στην Ξάνθη. Κλείστε θέσεις για να κρατήσουμε για μια ακόμα μέρα. Και να τους στην καπναποθήκη της ΦΕΞ θα δοθεί η παράσταση, έτσι δεν είναι? Στην Πλάτωνος. Στην καπναποθήκη της ΦΕΞ. Και φυσικά να πω ότι συνεχίζονται ακόμη για μερικές μέρες για όσους δεν έχουν προλάβει οι εγγραφές για το Θερινό Ινστιτούτο Πιάνου.
οι οποίες θα γίνουν εδώ στην Ξάνθη τον Ιούλιο, 4 με 10 Ιουλίου. Θα βρίσκονται εδώ καθηγητές, όπως είπαμε, από την Αμερική και αλλού. Είναι μια μεγάλη συνδιοργάνωση που κάνουμε με το Δήμο, την Περιφέρεια και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μας άνοιξε τα μάτια εδώ. Να είναι καλά η ΦΕΞ, κύριε Ξανθόπουλο. Σεμινάρια, μαθήματα από καθηγητές και θα έχουμε και εμείς τη δυνατότητα τα βράδια να απολαύσουμε 5 συναυλίες. Νομίζω ότι είναι μια καλοκαιρινή. Για τον Ιούλιο είναι. Για τον Ιούλιο. Για τον Ιούλιο. Απλά επειδή οι εγγραφές τελειώνουν τώρα, κάποιοι σπουδαστές που δεν γνωρίζουν είναι ανεξάρτητα μαθητές, σπουδαστές και φυσικά φοιτητές πανεπιστημίων. Έχουν τη δυνατότητα, υπάρχουν 3 διαφορετικά πλαίσια που μπορεί κανείς να μπει και να παρακολουθήσει. Είναι εξαιρετικό όμως να συμμετάσχουν οι νέοι μας και από τα μικρά παιδιά εννοώ, να μπουν μέσα σε αυτό το κομμάτι, να παρακολουθήσουν το πώς λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα των μαθημάτων, να γνωρίσουν καθηγητές και φοιτητές που είναι στο αντικείμενό τους, να εντρυφήσουν λίγο σε αυτό το κλίμα της εβδομάδας. Και νομίζω ότι θα δημιουργήσουμε έτσι μια πολύ καλή αρχή με τα παιδιά που ελπίζω σταδιακά θα αρχίσουν να έχουν έτσι ενδιαφέροντες σχέσεις. Για να σας πω το αποτέλεσμα, παραδείγματος χάρη, που γίνεται 10 χρόνια στην Κέρκυρα αυτό το θερινό Ινστιτούτο, είναι ότι δίνει τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς Έλληνες φοιτητές του Ιωνίου να σπουδάσουν στην Αμερική, να κάνουν το μεταπτυχιακό τους εκεί. Οπότε αυτό αδράξαμε εμείς σαν πρόταση για να το φέρουμε. Πώς με υποτροφίες, κύριε Ξανθόπουλε? Τα αμερικανικά πανεπιστήμια, όπως και σε άλλες χώρες, δίνουν υποτροφίες σε κάποιους. Οπότε οι καθηγητές που έρχονται. Και με δίδακτρα, απλώς έρχονται σε επαφή. Δικτύωση γίνεται. Βλέπουν το επίπεδο των μαθητών, οπότε και αντίστοιχα δίνουν τη δυνατότητα σε Έλληνες φοιτητές να σπουδάσουν στην Αμερική. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα και έπρεπε να την υποστηρίξουμε και να την κάνουμε και ακόμα πιο σημαντική εδώ για την περιοχή μας. Όπου ελπίζω ότι αν γίνει ένας θεσμός, δηλαδή αρχίσει να γίνεται στην Ξάνθη, θα μπορέσει να βοηθήσει τους φοιτητές πιάνου όλης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να αποκτήσουν αυτή τη σχέση, ένα δίκτυο τέτοιο με το χώρο τους και να μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον τους καλύτερα. Να εξειδικεύσουν τις σπουδές τους, να τις εμπλουτίσουν με νέα δεδομένα. Να μάλιστα. Και εμείς με ίσους όρους απέναντι στους άλλους και στις μεγάλες πόλεις όπου το έχουν κατορθώσει αυτό και τα παιδιά εκεί με μεγαλύτερη ευκολία μπορούν να κλείνουν τα μεταπτυχιακά τους, τα διδακτορικά τους, σε αντίθεση με εμάς εδώ που είμαστε λίγο πιο μακριά. Άρα όλα θα κριθούν από το πώς θα πάει η πρώτη διοργάνωση. Ναι, νομίζω ότι η στόχευση είναι να έχει συνέχεια. Η ΦΕΞ το έχει αποδείξει αυτό. Κοιτάξτε, ότι αυτό γίνεται στην Κέρκυρα. Τώρα το ζητήσαμε να έρθει εδώ πέρα και οι άνθρωποι το θέλουν σαν αλλαγή. Έχουν δει τα 15 χρόνια που κάνουμε το Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής. Θεωρούν και οι ίδιοι ότι θα τα καταφέρουμε και εδώ. Οπότε θα δούμε πώς θα πάει και αν όλα τα πράγματα είναι καλά, νομίζω ότι μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το θερινό Ινστιτούτο να γίνει μόνιμα πια στην περιοχή μας. Μακάρι. Mm-hmm. Μακάρι, γιατί έχουμε παράδοση στις μουσικές σπουδές εδώ στην Ξάνθη. Δεν είναι μόνο το μουσικό μας σχολείο που αυτό βεβαίως ήρθε και άνθησε εδώ τη μουσική μας παράδοση, αλλά για δεκαετίες έχουμε παράδοση στη μουσική. Και μέσω του Δημοτικού Οδείου και των Ιδιωτικών Οδείων είναι πάρα πολλοί εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν μουσικές σπουδές, κύριε Ξανθόπουλε, και στην Ξάνθη, και υποψιάζομαι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στις γειτονικές περιοχές. Ναι, νομίζω ότι περιφερειακή εμβέλεια της προσπάθειας. Μακάρι να πάει καλά. Mm-hmm. Μακάρι να πάει καλά. Θα είναι ένα ακόμη. Και πάλι με τη μουσική, πρέπει να σας πω ότι ήδη προετοιμαζόμαστε για τις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής. Πότε ξεκινάμε? Θα έχουμε μια πρώτη ανακοίνωση στις αρχές Ιουνίου, εκεί γύρω στις 10 Ιουνίου θα μιλήσουμε λίγο για το ποιο θα είναι το πλαίσιο του φεστιβάλ που έχουμε ήδη προγραμματίσει και είναι η μουσική της Ξάνθης μετά την άφηξη των προσφύγων του 1920. Α, ενταγμένο στα 100 χρόνια, μάλιστα. Οπότε θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα. Νομό και με θεματική αντίστοιχη. Και βέβαια με μια σειρά από πολλές δραστηριότητες και για μικρούς και μεγάλους, από Καραγκιόζη και άλλα, που θα δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να ξαναφέρει στο νου του, να αρχίσουν πάλι συζητήσεις. Ήδη έχουμε στο μουσείο μια έκθεση και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά τους πρόσφυγες και πήγε πάρα πολύ καλά με τα σχολεία, οπότε θα τη συνεχίσουμε και για το επόμενο ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό έτος. Mm-hmm. Και νομίζω ότι ναι, αρχές Ιουνίου έχουμε πολλά ακόμα πράγματα. Το καλοκαίρι θα είναι. Να ρωτήσω, το φεστιβάλ θα είναι και πάλι, θα επεκταθεί σε όλο το νομό? Ναι, ναι. Θα
Δίνεται πια αυτή η δυνατότητα, γι' αυτό το ρωτώ. Νομίζω ότι εκτός απροόπτων θα έχουμε την ευκαιρία να το χαρούμε όπως ήμασταν συνηθισμένοι να το χαιρόμαστε. Και χωρίς περιορισμούς φέτος το καλοκαίρι. Το λέω γιατί πάντοτε το φεστιβάλ αυτό αξιοποιούσε και περιοχές του Δήμου Αυδείρων γενικά, έτσι, είχε βγει επειδή, το φεστιβάλ από την το πόλη. Έτσι κι αλλιώς και σε συνδιοργάνωση και φέτος και με την περιφέρεια, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούμε ακόμα περισσότερο έξω από την πόλη της Ξάνθης που είναι η έδρα της ΦΕΚΣ. Οπότε είχαμε μια συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων, τώρα νομίζω ότι μπορούμε να ανεβούμε και Σταυρούπολη που έχει πολλούς πρόσφυγες. Μας αφήνει, θα έχουμε εκπλήξεις αρχές Ιουνίου, θα τα ξαναπούμε με τον Πασχάλη τον Ξανθόπουλο. Είναι αυτό που έλεγε ο Πασχάλης ο Ξανθόπουλος, πάντοτε το λέει, για όλες αυτές τις μεγάλες, πια θεσμοθετημένες διοργανώσεις της ΦΕΚΣ. Αν δεν ανανεώνονται, το σίγουρο και το βέβαιο είναι ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά να ξεθοριάζουν. Φέτος τη θεματική ακριβώς επειδή είναι Μικρασία, είναι σε συνεργασία με το Σύλλογο Μικρασιατών Ξάνθης, όπου είναι το αντικείμενό τους, οπότε έχουν αναλάβει κατά κάποιο τρόπο, τους έχουμε έτσι πολύ στενούς συνεργάτες σε αυτό το φεστιβάλ, έχουν αναλάβει την πλήρη οργάνωση όσον αφορά το θεματικό μέρος το προσφυγικό και νομίζω ότι θα είναι με πολλές εκπλήξεις και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μουσική το φετινό μας και θα δώσει και τη δυνατότητα να γίνουν πολλές εργασίες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και θα ξυπνήσει μνήμες στους απογόνους των προσφύγων, υποψιάζομαι, μια και θα είναι αφιερωμένο. Ναι, αν σας πω ότι με το τι συμβαίνει με τα παιδιά εδώ πέρα, δηλαδή στην έκθεση και στο εκπαιδευτικό ιδιώς πρόγραμμα που έχουμε, και είναι εξαιρετικό, δηλαδή είναι τόσο συγκινησιακά φορτισμένο για τα ίδια τα παιδιά, δηλαδή μαθητές που θα πίστευε κανείς ότι θα έρθουν να δουν τώρα τη λαογραφία, ξέρω, και τέτοιο, αλλά είναι και η θεματική τέτοια και νομίζω και ο τρόπος που το προσεγγίζουμε. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, εμείς βγαίνουμε φορτισμένοι μετά από κάθε παρουσίαση και είναι τρομερό. Άρα, είναι ένα διαδραστικό μάθημα ουσιαστικά και για τα ίδια τα παιδιά αυτές οι επισκέψεις. Κάπως έτσι θα πρέπει να λειτουργήσει και το φεστιβάλ φέτος. Και επειδή βλέπουμε ακριβώς ότι το προσπαθούμε να το έχουμε σαν συνέχεια, ότι θα αγγίξει και τις πολύ μικρές ηλικίες το φεστιβάλ και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πλέον πολλούς φίλους του φεστιβάλ από τις νεαρές ηλικίες της περιοχής μας. Θέλω θερμότατα να σας ευχαριστήσω. Συνεχίστε. Να ρωτήσω, βρε κύριε Ξανθόπουλε, τώρα έτσι λίγο. Αρχίσαμε, ξεμουδιάζουμε, ερχόμαστε στις εκδηλώσεις. Ναι, βέβαια. Ξεμούδιασαν οι Ξανθιώτες. Έχει αρχίσει και εμείς η αίθουσα. Είναι πολύ ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, έχει γεμίσει το μουσείο με κόσμο, με παιδιά, που τώρα περιμένουμε πια τα δημοτικά. Μέχρι πριν ήμασταν φορτωμένοι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε το νύχτα στο μουσείο γιατί ήμασταν γεμάτοι πρωί-απόγευμα από σχολεία που έρχονται από όλη την περιοχή για να παρακολουθήσουν. Είχαμε δηλαδή πάρα πολύ κόσμο που επισκέφθηκε όλο αυτό το διάστημα, αυτό τον μήνα την περιοχή μας. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί και ενθουσιασμένοι που ξανά άνοιξε το μουσείο. Και βέβαια και από τις εκδηλώσεις στον κινηματογράφο πλέον η αίθουσα αρχίζει και γεμίζει. Παρουσίαση την προηγούμενη εβδομάδα με το Χράκτη που ήμασταν πάρα πολύ μέσα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστα τα μηνύματα και ελπίζω ότι θα κρατήσει. Διψάει ο κόσμος. Δηλαδή, η αισιοδοξία μας είναι αυτό και η ευχή να τα πάντα πράγματα καλά για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Βοηθάει και το καλοκαίρι βέβαια τώρα, βοηθάει και η άρση των περιορισμών, αλλά νομίζω ότι το έχουμε και ανάγκη, κύριε Ξανθόπουλε. Ήμασταν αλλιώς μαθημένοι οι Ξανθιώτες. Όλη τη διάρκεια του χρόνου να παρακολουθούμε εκδηλώσεις. Να είναι καλά οι σύλλογοί μας. Και αυτοί πέρασαν δύσκολα. Και συνεχίζουν να περνάν. Και εμείς οριστήκαμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Όλοι, αλλά τώρα πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί και να συνεχίσουμε ακόμα καλύτερα. Αφού ξεμουδιάζουμε, νομίζω τα πράγματα πάνε καλά. Θέλω θερμότατα να σας ευχαριστήσω. Συνεχίστε, κύριε Ξανθόπουλε. Θα τα ξαναπούμε μαζί σας αρχές Ιουνίου. Τον ευχαριστούμε θερμότατα, λοιπόν. Είναι αρκετές οι δραστηριότητες της ΦΕΚΣ αυτό το καλοκαίρι. Εμείς σταθήκαμε σε αυτές οι οποίες θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια του κυρίου Ξανθόπουλου το άμεσο διάστημα. Από αρχές Ιουνίου θα ενημερωθούμε για το Φεστιβάλ Ανατολικής Μουσικής.
Φέτος θα είναι αφιερωμένο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, στα 100 χρόνια από την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα μετά την μικρασιατική καταστροφή. Είναι, όσοι δεν έχετε δει αυτή την έκθεση για την οποία μίλησε ο Πασχάλης ο Ξανθόπουλος, φιλοξενείται στο Ιστορικό και Ελλογραφικό Μουσείο, θέλω να σας θυμίσω ότι μας είχε μιλήσει αναλυτικότατο ο Πασχάλης ο Ξανθόπουλος για το σύνολο των εκδηλώσεων που σε συνεργασία με το Σύλλογο Μικρασιατών Ομού Ξάνθης φέτος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα πραγματοποιεί η ΦΕΞ. Ήδη έχουν γίνει αρκετές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων. Αυτή η έκθεση, η οποία είναι μοναδική, προσαρμοσμένη επακριβώς στα δεδομένα της Ξάνθης, δηλαδή αυτό που λέμε, η Ξάνθη είναι μια προσφυγούπολη και το ακούτε έτσι να το λέμε και είναι μια μεγάλη αλήθεια, μια μεγάλη ιστορική αλήθεια. Θα το δείτε και με φωτογραφίες, με στατιστικά δεδομένα, με αριθμούς, πώς έγινε η κατανομή στο σύνολο του νομού. Είναι κάτι το μοναδικό πραγματικά, πολύ ενθαρρυντικό και ευχάριστο το γεγονός ότι τραβά το ενδιαφέρον, έλκει το ενδιαφέρον και των μικρών παιδιών, των μαθητών μας, που με τα σχολεία τους επισκέπτονται αυτή την έκθεση. Και θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά, από ό,τι είπε ο Πασχάλης ο Ξανθόπουλος, και ορθώς, πάρα πολύ καλά οργανωμένη έκθεση. Επαναλαμβάνω, για όσους μέχρι τώρα δεν είχατε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε, είναι μια εξαιρετική έτσι στιγμή τώρα το καλοκαίρι να επισκεφτείτε και να τη δείτε την έκθεση αυτή. Εμείς, φίλες και φίλοι, περνάμε